Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κώστας Βενιζέλος από τον Φιλελεύθερο. Κινήσεις με όχημα την κρίση είναι η είδηση σήμερα για την Άγκυρα που πιέζει για συνομιλίες στον Κυπριακό, βρίσκοντας στήριξη από τρίτους. Καλή σας μέρα, κύριε Βενιζέλο. Καλή σας μέρα. Θέλει να τα ψέλει στον Ντάουνερ. Τι είναι αυτό το θέλει να τα ψέλει στον Ντάουνερ? Αυτό είναι η αναφορά που έκανε σε συνέντευξή του στο κρατικό κανάλι ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Κασουλίδης, ο οποίος ανέφερε ότι αναμένει στην Λευκωσία τον Αυστραλό αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών, που αναμένεται να έρθει στο τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, για να προβεί σε αυτόν σε διάβημα αναφορικά με κάποιες ενέργειες που έχει κάνει, ενέργειες οι οποίες απέφυγε να αναφέρει επίσης συγκεκριμένο. Και ποιες είναι άραγε αυτές οι ενέργειες που απέφυγε να αναφέρει ο κύριος Κασουλίδης? Προφανώς είναι οι κινήσεις που μπορεί, γίνονται... μπορεί να φοβάται την αρχή ραδιοτηλεόρασης και να μην πήγε, αν μπορεί να του κινήσει και αυτού διαδικασία ο κύριος, πώς το λέμε, της αρχής ραδιοτηλεόρασης. Ναι, προφανώς. Μάλλον αφορούν κινήσεις που έκανε στο τελευταίο και ενέργειες στο τελευταίο ταξίδι τόσο στη Λευκοσία όσο και στη Νέα Υόρκη ο κύριος Ντάουνερ. Ενώ καταρχήν υπήρχε μια διάθεση να δοθεί χρόνος στη Λευκοσία μέχρι να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα, την κρίση, φαίνεται τώρα να επανέρχονται οι ενδυνάμοι μεσολαβητές, δηλαδή πέραν από τα Ηνωμένα Έθνη, κυρίως οι Εγγλέζοι αλλά και οι Αμερικανοί, και να θέλουν επίσπευση των προσπαθειών, ώστε πριν από το καλοκαίρι να υπάρξει μια πρώτη κίνηση στο Κυπριακό. Αυτό φαίνεται να συνάδει και με τα όσα έχετε αναφέρει προηγουμένως με τις κινήσεις που γίνονται αξιοποιώντας την κρίση από κάποιους. Πολλοί έχουν αρχίσει να μιλούν και δημοσίως για την ευκαιρία που προσφέρεται με την κρίση για λύση του Κυπριακού, σαν πως και τόσα χρόνια είναι λόγω ευμάρειας εντός ή εκτός εισαγωγικών των Ελληνοκυπρίου που δεν ελληνώναν το Κυπριακό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι... Επειδή είμαστε αναπομένοι, είχε πει η θυγατέρα του πρώην πρόεδρου, η κυρία, πώς τη λέμε, Κλειρίδου, θυμάστε? Μάλιστα. Βασικά αυτό που γίνεται σήμερα έχει όντως φόντο το φυσικό αέριο, όμως και παράλληλα με αυτό και σε συνάστηση με αυτό η όλη προσπάθεια είναι να κλείσει το Κυπριακό υπό το σκιά και υπό το βάρος και της οικονομικής κρίσης. Θεωρούν ότι η ελληνική πλευρά στην Κύπρο είναι πιο ευάλωτη και θα είναι ακόμη πιο ευάλωτη όσο περνά ο χρόνος και εφαρμόζεται το μνημόνιο, για να μπορούν να προωθήσουν λύσεις οι οποίες στο παρελθόν δεν επιτράπησαν. Και οι αντιστάσεις από την Λευκοσία ποιες είναι άραγε, κύριε Βενιζέλο? Ποιος ασχολείται με τον Κυπριακό, θα μου πείτε τώρα. Ποιος ασχολείται? Εγώ έλεγα τώρα ότι με τον Κυπριακό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ατζέντα της. Ενδεχομένως ο κύριος Μακάριος Δρουσιώτης, ενδεχομένως. Αυτός που προσέφερε τα δείπνα τότε στον Ντάουνερ και στον κύριο Αναστασιάδη, έτσι είναι. Στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης φαίνεται να μην υπάρχει το Κυπριακό. Υπάρχουν οι προτεραιότητα βεβαίως της αντιμετώπισης της κρίσης. Όμως το ζητούμενο είναι πώς προετοιμάζεται μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και έχοντας υπόψη ότι όλοι οι βασικοί παίχτες επανέρχονται τώρα δρυμύτεροι. Και πρέπει να αναφέρουμε ότι ήδη υπήρξε ένα ταξίδι των Βρετανών αξιωματούχων, ουσιαστικά μεσαίων στελεχών του Foreign Office ή στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουν τα θέματα αυτά με τα Ηνωμένα Έθνη και το State Department, με κύριο άξονα ακριβώς να υπάρξει μια κινητικότητα στο Κυπριακό νωρίτερα, δηλαδή πριν από το καλοκαίρι, ώστε να αξιοποιηθεί το momentum, όπως αναφέρουν, της οικονομικής κρίσης. Αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη, τώρα που μας εκόψαν, πας στο κρόδωμα. Ακριβώς. Νομίζω ότι όλοι, και αυτό το φαίνεται και από τα δημοσιεύματα, και εκείνων οι οποίοι διαχρονικά
κινούνταν για ένα κλείσιμο του Κυπριακού τύπου 2004, αλλά ακόμη και από κάποιους οι οποίοι δεν ασχολούνται συστηματικά με τον Κυπριακό, παρασυρώμενοι από αυτήν την παραφιλολογία που αναπτύσσεται την τελευταία περίοδο από μεγάλες εφημερίδες, αλλά και από, από αξιωματούχους. Είδαμε και δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, αλλά και κυβερνήσεων, ότι η κρίση είναι ευκαιρία για λύση του Κυπριακού, χωρίς να εξηγούν βεβαίως τι σημαίνει αυτό. Μας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς καταλαβαίνουμε πλήρως. Να είστε καλά. Κώστας Βενιζέλος από τον Φιλελεύθερο.